Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, στην Κέρκυρα έχει ένα ποτάμι. Ναι, έχουμε φτάσει στο Σιδάρι. Είναι το ποτάμι που βγαίνει έξω. Απέναντι αυτή, αλλά πολύ ρηχή. Για να βρεις λίγο άπατα να κολυμπείς, θα πρέπει να φτάσεις απέναντι στην Ιταλία. Το Σιδάρι από την μεριά, λοιπόν, λέμε για το Σιδάρι από τη μεριά των βράχων, του αργιολιθικούς βράχους. Είναι πάρα πολύ ωραία, όπως βλέπουμε. Αλλά τώρα γυρνάμε κατευθείαν στον Άργυλο. Να το ο βράχος. Με και η Φόφη. Hi. Είναι καταπληκτικός. Πρωτοφανής τουλάχιστον. Και είναι ρηχά, παιδιά, μέχρι παντού, όπου και να πας ρηχά. Αυτό δεν είναι Κερκυρά, είναι κάτι άλλο, αλλά... Φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι η άλλη πλευρά των βράχων, λίγο πιο στενή και πιο βατή για να κολυμπήσει κανείς. Μερικοί κολυμπάνε, μερικοί δεν ξέρω τι γίνεται εκεί κάτω. Λίγο, παιδιά. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να βράχει ένα γλιστάνι, σαν τρελό γλιστάει αυτός. Είναι τρελή και αυτή η γεννησία που το κάνουμε αυτή τη δουλειά. Κίνδυνο είναι αυτό που κάνουμε. Δεν μπορεί να χτυπήσει κανείς. Τι κίνδυνο, αυτή είναι απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται. Πολύ απαγορεύεται. Έχουν κάνει, έχουν φτιάξει πολύ ωραία συγκροτήματα, πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε τα χρώματα. Και δίπλα ακριβώς πράσινο και τα λοιπά έχουν φτιάξει σε ωραίες πισίνες. Οι οποίες υπόψη είναι ελεύθερες για το κοινό, έτσι λέμε. Και στα αγγλικά. Το ελεύθερο για το κοινό σημαίνει ότι θα κάτι, θα πεις κάτι, θα πάρεις κάτι και οπωσδήποτε θα περάσουν καλά. Δυστυχώς μας τελείωσε και το φιλμ για τις φωτογραφίες. Έτσι η Φόφη έχει σταντηθεί λιγάκι και δεν γελάει. Εκείνος γελάσε, Φόφη, έλα.